Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με αφορμή τη συζήτηση με τους φορείς και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των γεωτεχνικών. Νομίζουμε ότι είναι εμφανές, ότι πέραν όλων των άλλων, ότι το νομοσχέδιο δεν λύνει τα σοβαρά ζητήματα στελέχωσης των ελεκτικών μηχανισμών. Και επειδή άνοιξε η συζήτηση και στην πρώτη συνεδρίαση, στην οποία ο Υπουργός προσπάθησε να απαντήσει και στο ΚΚΕ για την Πανόλη, θεωρούμε τουλάχιστον υποκριτικό η κυβέρνηση να μιλάει για τη μεγαλύτερη κτηνιατρική επιχείρηση για την Πανόλη, τη στιγμή που για να διαχειριστεί το πρόβλημα στη Θεσσαλία, στην ουσία επίταξε κτηνιάτρους από όλη την Ελλάδα, που ήρθαν οι άνθρωποι από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, γιατί οι υπηρεσίες όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά όλης της Ελλάδας είναι υποστελεχωμένες με ελάχιστο προσωπικό. Αντίστοιχα έγινε και στις υπόλοιπες περιφέρειες με κρούσματα. Επίσης, από τότε, αν και πέρασαν 2 μήνες, δεν γνωρίζουμε αν έχει ληφθεί κάποιο ουσιαστικό μέτρο για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών, όπως η ΔΑΟΚ, τα κτηνιατρικά εργαστήρια, ο ΕΦΕΤ και φυσικά ο ΕΛΓΟ με μόνιμο προσωπικό. Κατά τα άλλα, ο Υπουργός μίλησε για τους σοβαρούς κινδύνους από τις ζωονόσους που το επόμενο διάστημα θα οξυνθούν. Θωράκιση μέσω των ελέγχων σε κάθε ζήτημα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς προσωπικό, χωρίς τους εργαζομένους. Η προληπτική, όπως είπανε οι φορείς, έλεγχη μπορεί να υπάρχει χωρίς επαρκές προσωπικό. Μιλάμε για υπηρεσίες με ποσοστά στελέχωσης ακόμα και κάτω από το 30% των προβλεπόμενων στα οργανογράμματά τους, τα οποία δεν είναι και τίποτα παλιά οργανογράμματα, αλλά στην πλειοψηφία τους διαμορφώθηκαν μάλιστα στα χρόνια των μνημονίων. Σε αυτή την κατάσταση, τεράστιες είναι ευθύνες βέβαια και των υπόλοιπων κομμάτων που κυβέρνησαν και έχουν συμβάλει στη σημερινή διαλυτική κατάσταση των υπηρεσιών και κατά τα άλλα φωνάζουν ότι δεν γίνονται έλεγχοι και έχουμε ελληνοποιήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου δεν ήταν αυτός που ως κυβέρνηση διαφήμιζε ότι θα λύσει το πρόβλημα των ελέγχων των ζωονόσων όχι με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων αλλά με το θεσμό του ιδιώτη κτηνιάτρου εκτροφής προωθώντας τη μετακύληση του κόστους για τα προγράμματα ελέγχου των ζωονόσων όπως ο μελιταίος και η φυματίωση αλλά και η ευλογιά στις πλάτες των κτηνοτρόφων. Και ασφαλώς είναι και το ζήτημα των αμοιβών των εργαζομένων στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό, με προχωρημένες σπουδές, αλλά και τεράστια πρακτική εμπειρία. Δικό σας έργο, κοινό έργο, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, είναι το ότι αυτοί οι εργαζόμενοι στην κυριολεξία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Και αντί να πάρετε μέτρα για πραγματικές αυξήσεις μισθών, για επιστροφή 13ου-14ου μισθού, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που στην κυριολεξία στην ουσία είναι πολύτιμη, ώστε οι άνθρωποι αυτοί και όλο το προσωπικό των ελεκτικών μηχανισμών να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους, τι κάνετε, τους κοροϊδεύετε με τα 100 ευρώ αύξηση που χωρίς ντροπή ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός μέχρι το 2027 μάλιστα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και από το Υπουργείο, με τα λόγια του Υπουργού, που επαινεί κατά άλλα τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Υπουργείου για την αυταπάρνηση που δείχνουν για να προστατευτεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο από τις ζωονόσους. Την ίδια στιγμή, με το άρθρο 20, συνεχίζετε κι εσείς την πρακτική των πρόσφατων προκατόχων σας σε αυτό το Υπουργείο να δίνετε επιλεκτικά επιδόματα σε ελάχιστους υπαλλήλους. Αλλά είναι και αυτό στοιχείο της πολιτικής σας να καλλιεργείτε το διέρη και βασίλευε. Εμείς από αυτό το βήμα επαναφέρουμε το αίτημα των γενναίων αυξήσεων 20% στους μισθούς των υπαλλήλων, το αίτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Και σταματήστε να χύνετε κροκοδίλια δάκρυα για τους κτηνιάτρους. Να τους δώσετε σήμερα κιόλας το ανθυγινό επίδομα που το έπαιρναν επί δεκαετίες σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Το έκοψε η κυβέρνηση Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ το 2011. Περάσατε όλοι μαζί, Νουδού, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ξανά Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση, από τότε μέχρι σήμερα και είναι ένας κλάδος που έρχεται αντιμέτωπος με σοβαρότατα για τον άνθρωπο νοσήματα όπως η Λύσα που ξαναμπήκε στην Ελλάδα το 12, ο μελιταίος πυρετός, η φυματίωση και είναι ένας κλάδος που δεν παίρνει ανθυγινό επίδομο. Αναφέρθηκε ο Υπουργός στους ήρωες κτηνιάτρους. Δικά του λόγια, γλαφυρά λόγια, που μέσα στον καύσωνα, στους 45 βαθμούς, με την Πανόλη ήταν στα μαντριά.
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας όμως το κρατάτε κομμένο. Εκτός αν δεν είναι ανθυγιεινές αυτές οι συνθήκες εργασίας που περιγράψατε. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους υπόλοιπους κλάδους εργαζομένους στα κτηνιατρικά εργαστήρια, βιολόγοι, παρασκευαστές κτλ. Γενικότερα στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, που επίσης έρχονται σε επαφή με τους ίδιους κινδύνους και δεν παίρνουν το ανθυγιεινό. Επίσης, θα θέλαμε να σχολιάσουμε και τα άρθρα για τα πρόστιμα και τις διαδικασίες επιβολής τους. Η διαδικασία του άρθρου 15 με τις εξηγήσεις της επιχείρησης, την ειδική προσφυγή και τη δυνατότητα προσβολής των κυρώσεων επιβεβαιώνει τη λογική σας, που είναι το πρόστιμο να μην αμφισβητεί την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Αυτό που είπαν οι φορείς στην ακρόαση, να γίνεται παζάρι. Γιατί αυτοί είναι που μπορούν, με τα μέσα που διαθέτουν, να στηρίξουν τελικά τις αντιρρήσεις τους και να πετύχουν μέχρι και την απαλλαγή τους από το όποιο πρόστιμο, ή ακόμα και αν αυτό τους επιβληθεί, έχουν τη δυνατότητα να το φορτώσουν μια χαρά στους εργαζόμενους και στη λαϊκή κατανάλωση. Έτσι τελικά, μόνο τη μαρίδα θα κυνηγάτε και εντάξει, που και που θα βγάζετε και κανένα μεγάλο πρόστιμο για τα μάτια του κόσμου από εκείνα τα πρόστιμα που δεν καταβάλλονται ποτέ. Σε ό,τι αφορά δε στο μέτρο των έγγραφων συστάσεων σε περιπτώσεις ακόμα και σοβαρών παραβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 24, είναι πραγματικά αχαρακτήριστο. Το λιγότερο που θα έπρεπε να ισχύει είναι ανάκληση της πιστοποίησης. Επιτρέψτε μου, επειδή αναφέρθηκε ο Υπουργός στην προηγούμενη συνεδρίαση, να πω δύο πλευρές σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε σχέση με την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που το κουβάρι μπλέκεται και μπλέκεται και εξαιτίας και του ανταγωνισμού συμφερόντων, και ο Υπουργός προσπαθεί να κάνει τον τροχονόμο σε μια κατάσταση όμως που φτιάξεται από κοινού Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα χτεσινό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι το μόνο, υπήρξαν κι άλλα. Που αναφέρεται στους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε εταιρείες, εφοπλιστές, τραπεζίτες και πώς επί της ουσίας η ψηφιοποίηση αξιοποιήθηκε για να βγάλουν διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες τεράστια κέρδη. Την ίδια ώρα προσωπικά δεδομένα σκορπούν δεξιά-αριστερά και φυσικά οι αγρότες με τη νέα ψηφιακή διαδικασία τι είδαν? Ο αναλογικός βραχνάς στο σβέρκο τους να γίνεται απλά ψηφιακός βραχνάς. Ενώ υπάρχει η τεχνολογική δυνατότητα, ο βραχνάς παρέμεινε βραχνάς και μάλιστα ακόμα χειρότερος. Αυτό είναι το ψηφιακό κράτος σας. Και αν ισχύει το δημοσίευμα, ουσιαστικά αυτό που επιτηρείται από το Υπουργείο είναι ένας βούρκος. Ο βούρκος της αγοράς με τις εταιρείες μνηστήρες του ΟΠΕΚΕΠΕ που απομυζούν τις αγροτικές επιδοτήσεις αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό. Και επαναλαμβάνω, αυτό τον βούρκο τον φτιάξατε όλοι σας με την πολιτική σας. Εμείς σας επισημαίνουμε αυτό που λένε οι αγρότες. Να κλείσετε τώρα τις πύλες της κολάσεως που είναι τα ΚΙΒ και να πετάξετε όλα αυτά τα παράσιτα έξω από αυτή τη διαδικασία. Είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε. Όλες οι διαδικασίες να γίνονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αγρότη και να γίνονται από τις κρατικές υπηρεσίες. Είναι απαράδεκτο, θεωρούμε, να πληρώνουν οι αγρότες για αυτές τις διαδικασίες, όπως απαράδεκτο είναι και το άρμεγμα των αγροτών από τα διάφορα γραφεία για μελέτες και ούτω καθεξής. Για τα υπόλοιπα άρθρα, όπως επίσης και για την τροπολογία, αλλά και για άλλες πλευρές που τέθηκαν στη συζήτηση, θα τοποθετηθούμε στην επόμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ.